στιγμές φωτεινές. Δεν με ξέρω πια τι κάνει, υπάρχουν τρεις νύχτες εστές. Δεν με ξέρω πια μες στο διάλογο γυρίζει σκηνές. Δεν με ξέρω πια από παλιές ταινίες κρυπτοκικές. Δεν με ξέρω πια είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάκκο με ρίχνεις. Ανάβεις φωτιές εκεί που έγινες θες. Η ζωή μου όλη ένα χλώτα στο τρίο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Δεν με νοιάζει ο μόνος τα μεγάλα δύο. Βουλιάζω ακυβερνήτο πλοίο. Για στο σκοτάδι βλέπω καλά. Δεν με ξέρω πια κι απ' το φεγγάρι να την πεις στο πλευρά. Δεν με ξέρω πια κατρακυλάω στους δρόμους της συμφοράς. Δεν με ξέρω πια πρέπει να θεμάζω πάω διπλά. Δεν με ξέρω πια είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάκκο με ρίχνεις. Ανάβεις φωτιές εκεί που έλειπες θες. Η ζωή μου όλη ένα χλώτα στο κρύο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Κανείς δεν κατάντησε μαζί μας. Ανάντησε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι η εκπομπή ψυχιατρίο. Από την άρρωστη Θεσσαλονίκη προς όλη την υπόλοιπη επικράτεια, που και αυτή αρρωσταίνει με τη σειρά της. Μεγάλη ανατροπή, μεγάλη ανατροπή. 2-2 κυρίες και κύριοι έχει κάνει το κράτος των Αθηνών, που τα παίρνει και τα θέλει όλα δικά του. 2-2 στα κρούσματα ήμασταν. Ναι, ναι. Πάνε να το γυρίσουνε. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Εντάξει, και δεν παίζουμε και στα ίσα. 5 εκατομμύρια αυτοί ένα εμείς, εντάξει. Έπρεπε να κάνουμε cash out, Σταύρο, νομίζω. Χθες που είχαμε. Κάναμε. Κάναμε. Δεν έχουμε άλλο. 2 τελειώσαμε. Πώς να ταξιδέψουμε στην Ιταλία από εδώ. Εντάξει, μπορεί. 19-90 είναι τώρα το αεροπλάνο. Δεν κάνει και. Επένδυση. Ναι, επένδυση το υπερταξίδι. Βέβαια. Το να μείνεις και μια. Να μείνεις λίγο καιρό χωρίς μόδα. Δεν ξέρω, γίνεται. Ποια του. Πιανού μαύρου. Ναι, ρε, ναι, επική. Εντάξει, είναι. Το λέγαμε κι εμείς, ας πούμε. Το λέγαμε κι εμείς εδώ. Υπάρχει κυκλοφορία ένα μεμ με τον ιστορικό μαύρο εκεί στα δυτικά. Για όσους γνωρίζουν, φαντάζομαι ότι στα ανατολικά, εσείς που πάτε στα βόρεια Μιλάνα, δεν τα γνωρίζετε αυτά. Δεν τα γνωρίζετε. Τι να γνωρίζετε. Μαύρο, 600 κιλά μπούκοβο. Δεν το έλεγε χωρίς. Δεν ήταν ότι έβαζε. Ήταν τα δάχτυλά του τέτοια. Δεν ήταν να πιάσει κάτω από 8 γραμμάρια. Λες να έβαζε ντετόλ ο μαύρο πριν κάνει το σαντουιτσάκι, να κάνει απολύμανση, α πούμε τα. Εύκολα. Τι κάνει τώρα και το κινητό απολύμανση. Βρήκες δηλαδή τώρα στιγμή, ας πούμε. Τώρα θα το κάνεις απολύμανση. Δεν μιλάω. Δεν μιλάω. Μιλάς έτσι. Χάνεις την κέντρωσή σου. Χάνεις εσύ τη συγκέντρωσή σου. Μια χαρά είμαι. Αλλά εντάξει, δεν άκουσα εδώ που είπα Ολυμπιακά. Τέτοια χθε. Κοιμήθηκα καλά. Είδα Grey's Anatomy. Τι έκανε Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, μεγάλη πρόκριση. Κάτσε τα γυαλιά σου. Κάτσε τα λαγματιές. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Κάτι πιτσιλιές. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε. Μαριλής, ένα ματιλάκι, όχι υγρό. 1-2 στην παράταση, ηρωική πρόκριση. Με τον τρόπο που η Arsenal έχει συνηθίσει, νομίζω να αποκλείεται από ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, πιο loser ομάδα. Δεν υπάρχει πιο άνευρη, άχρωμη. Άγιος, αυτό δεν μειώνει βέβαια την επιτυχία του Ολυμπιακού. Για όχι, όχι, λέμε γενικά. Σαν, εντάξει, boring Arsenal. Αυτό είναι ένα σύνθημα που. Boring Arsenal, σου λέει κανονικά. Ναι. Που συνοδεύει τους καλονιέριδες από πάντα. Και είναι περίγυλος. Περιγέλος. Περίγυλος. Περιγιώτης, τάρε, εδώ είσαι. Φτιάχνω τους δρόμους τώρα, μιλάμε τον Jesus Christ. Τσακώνας. Ναι, εντάξει, δηλαδή τα μεμ που κυκλοφορούσαν χθες μετά τον αποκλεισμό από τους υπόλοιπους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου ήταν σχεδόν έτοιμα. Δηλαδή ξέραν ότι η Arsenal θα αποκλειστεί με έναν ή με τον άλλο τρόπο ή θα διαγράψει μια τέτοια. Πολύ καλός Ολυμπιακός. Αποτυχία, ναι, πάρα πολύ καλός. Καλύτερος ακόμη και από την Τούμπα. Στην Τούμπα δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Σε ένα διάστημα. Καλός δεν ήταν ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Καλός ήταν χθες. Χθες, ναι. Δηλαδή. Να ξέρουμε τι είναι ποδόσφαιρο. Δίκαια, δίκαια για μένα. Στην Τούμπα είναι ήταν διεκπαιδευτικός. Εντάξει. Χθες ήταν καλός. Ναι.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, οκ, okay, αλλά ναι, δεν ξέρω πόσοι περίμεναν να κάνει αυτού του είδους την εμφάνιση. Στην Ευρώπη δεν είναι, δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια δεν φοβάσαι τις ομάδες αν θα είναι καλές ή δεν θα είναι. Mm-hmm. Το θέμα είναι στις λεπτομέρειες. Δηλαδή οι λεπτομέρειες τι λένε, ότι ο Ολυμπιακός εκεί που βρήκε την Arsenal τη σκότωσε. Ωραία. Και εκεί η Arsenal που βρήκε τον Ολυμπιακό δεν τον σκότωσε. Αυτή είναι η εικόνα του αγώνα. Και έχει και πιο κλασικές ευκαιρίες ο. Ναι, αν εξαιρέσεις μία της Arsenal που γίναν 12 φάσεις μέσα στην περιοχή και δεν κατέληξε καμία γκολ. Οι άλλες του Ολυμπιακού είναι πιο καθαρές και του Τσιμίκα και του. Πώς το λένε. Πώς το λένε, από αριστερά που βγήκε. Πώς το λένε. Από Μασούρα, το δοκάρι και είχε φάσεις. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτό που όταν είναι τέτοια μορφή του παιχνιδιού, δηλαδή να περιμένει και να ψάχνει τον ιχνό γήπεδο, είναι πολύ καλός. Ωραία, γιατί έχει μεγάλα κορμιά, έχει αθλητικά παιδιά, δεν μπορεί να αμυνθεί. Αν δημιουργείται ένα θέμα στον Ολυμπιακό ή όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Εκεί. Και δεν φάνηκε και η κούραση. Σε αυτό το επίπεδο. Ποια κούραση. Δεν φάνηκε και η κούραση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Δηλαδή με τον τρόπο που. Εντάξει, δεν και διαχειρίστηκαν το παιχνίδι. Δεν είναι, είναι ομάδα Champions League. Mm-hmm. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και εγώ αυτό που λέω στους δικούς μας από χθες είναι ότι κοιτάξτε να δείτε γιατί ο Ολυμπιακός καταφέρει να στέκεται πάρα πολύ καλά σε δύο διοργανώσεις. Ξέχωρα αν η. Πώς το λένε. Η διοίκηση του είναι ένα συχαμένο πράγμα το οποίο τέλος πάντων προκαλεί το κοινό αίσθημα συνεχώς. Το αγωνιστικό του τμήμα είναι ένα άλλο κομμάτι. Υγιέστατο. Όλα που ανταποκρίνεται σε δύο. Πώς το λένε, διοργανώσεις. Μην μου βγει κανείς και πει ότι είναι καλό για τον ΠΑΟΚ που προκρίθηκε γιατί. Περί βαθμούς δεν είναι. Όχι, ρε. Θα είναι κουρασμένο στα play-off. Α, καλά. Εμείς είμαστε κουρασμένοι μόνο που καθόμαστε. Αυτό φάνηκε τελικά ότι ήταν ένα αφήγημα που δεν απέδωσε. Ναι, μου, ήταν κουρασμένο ο Ολυμπιακός μετά το 60. Ναι. Ναι, αλλά 60 λεπτά αγώνα είναι 60 λεπτά αγώνα. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά και να τελειώνεις. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά αλλάζει στάτους με αυτή την πρόκληση χθες. Εμείς από την πλευρά μας θα δούμε τι θα κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό, έχει και μπροστά του δρόμο ενδεχομένως. Δηλαδή η κλήρωση. Έχει ομάδες που είναι στα μέτρα του. Ναι, πέταξε έξω ας πούμε, από τα μεγάλα φαβόρη της διοργάνωσης. Δεν έχει και τα πολύ ισχύ. Εντάξει, μην κουράσει τα χέρια, άλλο από μόνοι τους. Αλλά ναι. Όταν ακούσα Arsenal, εδώ στον Πάκο. Είναι αγγλική ομάδα. Στον Πάκο ακόμα έχουν μείνει με τον 97, το έπος του 97 και του Χάιμπουρι. Ναι, εντάξει, μιλάμε για πολύ καλύτερη Arsenal τότε. Εντάξει, double έκανε. Double έκανε. Και ήταν η Arsenal στο ξεκίνημα, αλλά τώρα δεν θα μπει στη διαδικασία. Δεν συγκρίνουμε τώρα, δεν μας ενδιαφέρει να συγκρίνουμε. Μας ενδιαφέρει τι. Εγώ, σαν άνθρωπος του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Να παραδειγματιστείς. Θα πέριξε. Τι έκανε καλά ο Ολυμπιακός. Να το φιλτράρω. Ναι. Ωραία, τι δεν έκανα καλά εγώ και δεν έπαιξα στην Ευρώπη. Να το φιλτράρω. Περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Ναι. Τι δηλαδή. Εγώ, αυτά τώρα δεν είναι γίνοντα συμπεράσματα. Τι δεν έκανα εγώ καλά. Ναι. Υπήρχε μια κλήρωση πολύ χειρότερη η δική μου σε σχέση με τη δική του. Συγχαρητήρια βασικά, ναι. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πέρυσι, ο Μάρτινς είχε μια αμφισβήτηση. Μην πηδάς από θέμα σε θέμα. Ναι. Ναι. Ναι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το πλεονέκτημα ότι έχει προπονητή δεύτερο χρόνο. Δεύτερο χρόνο που πέρυσι όμως αμφισβητήθηκε όπως αμφισβητείται τώρα, ας πούμε, ο Φερέιρα. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε, κάνω μια εικασία. Δεν αμφισβητήθηκε ιδιαίτερα πέρυσι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στις κρίσεις δεν εφαγώθηκε. Γιατί ναι. Στο Ολυμπιακό αμφισβήτηση σημαίνει φάγωμα. Δεν υπάρχει η μέση κατάσταση. Τον κρατήσαν. Ναι. Εντάξει. Πού είχε κενά σημαντικά, στον φορ δεν είχε το εύκολο γκολ. 23 γκολ μπει στη σεζόν. Στα στόπερ είχε σοβαρό πρόβλημα, πήρε το Σεμέδο για βασικό και τον Μπάγια για πνευματικό, πήγε στην άκρη ο Σισέ και ο Μεριά που ήταν παιδιά τα οποία δεν την πετυχαίνανε. Α, Σισέ χθες έπαιξε. Ναι ρε αγόρι μου, εντάξει δεν είναι όμως παίκτης για να σταθεί, έπαιξε. Έπαιξε πίσω από την μπάλα και απλά είναι στη φάση του γκολ που στα στιμένα είναι πολύ καλός γιατί μιλάμε για κορμί πολύ ψηλό. Εντάξει και αθλητικό. Έκανε τις κατάλληλες βελτιώσεις. Ωραία. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, κάτι που δεν το ξέρουν οι δικοί μας, δεν αλλάζει γυμναστή ανά προπονητή. Ο Ολυμπιακός έχει το γυμναστή του, γυμνάζει την ομάδα, ελέγχει την κατάσταση, ωραία, κάνει τις προτάσεις του, ορίζει την προπόνηση. Δεν έρχεται ο Πατμανίδης προπονητής. Να βάλε με μένα μέσα σε φόγο. Στον Ολυμπιακό και θέλει 12 άτομα team δικά του. Ναι. Ο γυμναστής είναι του κλαμπ. Θα έφερνα. Ωραία, η Βουγιούκα διαιτολόγος. Το ψηλό. Τώρα που χάσα και κιλά από ό,τι βλέπω. Ναι, το ψηλό
Ο ψηλός θα είναι επικοινωνία. Τέλος πάντων. Δεν αλλάζουμε προπονητή, παιδιά, κάθε 12 δευτερόλεπτα. Γυμναστή. Ο γυμναστής είναι του κλαμπ. Να και αν ο προπονητής έχει τον δικό του, δεν με απασχολεί. Άμα δεν, δεν μην έρχεσαι, πάμε για άλλον. Αυτό είναι απαράβατος όρος. Δεν γίνεται να γυμνάζει άλλο την ομάδα κάθε σεζόν διαφορετικός. Είναι σαν να έχεις κενό και να έρχεται άλλος γυμναστής να σε κάνει μάθημα, ναι, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, το σημαντικό κομμάτι που διαφέρει ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ είναι οι εντάσεις. Πάρτε κανένα γυμναστή. Αυτό θα είναι. Πάρτε κανένα γυμναστή. Ναι. Κρατήστε το γυμναστή. Ναι. Δικό σας. Δηλαδή, θα κάνω εγώ σαν έρευνα, θα κάνω μια έρευνα σαν κλαμπ και θα πάρω έναν γυμναστή και δεν θα τον κουνάει ο Θεός ο ίδιος. Πάρτε. Παλιά είχε και στις τηλεοράσεις που κάνανε στα πρωινάδικα. Τη Σούζαν. Στον πρωινό καφέ. Ναι. Τώρα δεν έχει. Τι ωραίο και αυτό, θυμάσαι παλιά που ξεκινούσε η μέρα, ας πούμε, στον πρωινό καφέ και σε όλα τα τέτοια. Κάτα τα έκανε Τζέιμ Φόντα. Ναι. Εδώ είμαστε στις Βεραλυδιές. Τώρα βέβαια ξεκινάει κατευθείαν με κοτσομπολιό να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή τι γυμναστική, αφήστε τα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, ζήσαμε μεγάλες στιγμές στις ποδοσφαιρικά. Ήταν πολύ ωραία βραδιά, αλλά ζήσαμε και μεγάλες στιγμές στη Βουλή. Ναι. Που πιστεύω ότι η ατάκα του Χεραπετρίτη είναι μία από τις κορυφαίες που έχουν υποθεί ever. Σε σχέση timing. Γιατί είναι και το timing. Στη σύγχρονη ελληνική κομμωδία, θα έλεγα εγώ. Ναι, σύγχρονη ελληνική κομμωδία. Σύγχρονη ελληνική κομμωδία. Και είναι και η επιβεβαίωση ότι οι άνθρωποι ζουν σε μια γυάλα. Δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Δεν θα το έλεγα ότι ζουν σε μια γυάλα, αλλά ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το αφήγημα που τους οδήγησε. Μη το αναλύσεις, δεν Μπάμπη. Σου αναλύγα να σου μάθω πολιτική τσαγόρι μου. Ναι. Μένοντας στο διακύβευμα του παρελθόντος ότι ό,τι και να πούμε περνάει, ότι γιατί έτσι ακριβώς ας πούμε αναδείχθηκε. Έχουν αδεινοτροπία. Ναι. Αλλά πλέον ως κόμμα εξουσίας που υπόκεισε μια φθορά και ένα βάρος και μια πίεση, αυτό δεν ανταποκρίνεται ας πούμε. Ναι, Δημοκρατία δεν είναι κόμμα εξουσίας τώρα όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πρώτα του. Ναι. Είναι 40 χρόνια κόμμα εξουσίας. Καλά, ναι, εντάξει, πάντα. Αλλά το know-how το έχει. Μάλλον δεν το είχε. Για να δούμε πώς έφτασε η χώρα εδώ που έφτασε. Να πω και έτσι, εδώ, αυτό που λέω για να πετύχει χθες, δεν είναι ότι του χρεώνω πρόθεση. Ωραία. Πραγματικά ο άνθρωπος και το περιβάλλον του. Θα το βάλουμε σε κάποια φάση. Ναι, θα το παίξω. Ναι, ο άνθρωπος και το περιβάλλον του δεν είναι στη γη. Είναι κάτι κυπλούτονα. Δηλαδή, καταλάβες τώρα σου πω. Τον Κρότονα που έλεγε και ο. Κάτσε να τα ακούσουμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, χθεσινή. Κατά κάποιο τρόπο απολογιστική ομιλία ο υπουργός. Σημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά. Ολοκληρώθηκε το έργο τους. Παιδιά τα γέλια. Τα γέλια δεν είναι κολλάμε σαν τα φιλαράκια. Ναι, και εγώ το είδα πολλές φορές για να δω μήπως είναι τίποτα fake. Το στέλνω στο στέλνω. Κοιτάξτε. Ωραία. Και μου λέει ένας. Είναι σίγουρα τα γέλια. Και εγώ ναι. Το ψάξα, ρώτησα αυτό που το ανέβασα. Εγώ από τις αντιδράσεις κατάλαβα μετά ότι είναι τα γέλια πραγματικά. Αλλά. Όπου πίσω. Κοπίστε με νύχια και με δόντια. Νύχια και με δόντια. Σου τύχει. Είναι όπως τότε που με έβαλε μάλλον μια φορά να κάνω ιδιαίτερα με έναν κεκέ. Το έχω πει, το σχετικό. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά ήταν η χειρότερη ώρα της ζωής μου. Ωραία. Μην γελάς. Μη σου τύχει είναι. Όχι, έβηξα, δεν γελάω γιατί εντάξει, οκ. Μη σου τύχει. Είναι ένα ζήτημα ας πούμε, που απασχολεί πολύ. Ναι, όσο ευγενή και να είσαι. Όχι, δεν μπορεί να το διακομωθήσεις αυτό. Όταν είσαι τέτα ναι, και ο άνθρωπο αγχώνεται γιατί καταλαβαίνει ότι και εσύ κρέμεσαι από τα χείλη του και γίνεται χειρότερο το πράγμα όσο περνάει η ώρα. Είναι μη σου τύχει, σου λέω. Ναι. Και μιλάμε για εκπληκτικό άνθρωπο τώρα, ναι, εντάξει. Ναι, όχι, είναι τίκ, είναι ψυχολογικό, είναι. Ναι. Εντάξει, διάφορο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, με βγαίνει λέξη μία ώρα. Και εγώ, δηλαδή, πώ δεν πήγαμε άπατη. Σε εκείνες εξετάσεις, ένας Θεός ξέρει. Ναι. Πέρασες. Ναι. Άρα είδες ο άνθρωπος έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Μα δεν έκανα δεύτερο μάθημα, θα διαβάσω μόνος μου. Ήταν και αυτό έτσι. Ας είναι λίγο να ακούσουμε κόλου, βάλε. Δώστο! Βάλ το. Άστο να πέσει. Ξύλο παντού! Ξύλο παντού, ναι! Τίποτα άλλο. Όλα μην αφήσετε τίποτα όρθιο, μόνο ξύλο! Ξύλο παντού, ενώ. Μεταφορικό! Καθόλου μεταφορικό, κανονικό!
Γιατί θα κάνουμε ένα site το ξυλοπαντού.gr. Ένα, ο Χίος δεν το έχει. Αυτό το site. Γιατί ξύλο παντού, ξύλο παντού. Όλου σου μοιράζει σούτια και. Και διαφήμιση το ιερό ξύλο, το σταυροδάκι. Τριμερά και έρχεται κυρίες και κύριοι. Παρά αυτά. Δεν θα πετάξουμε χαρτά έτο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί μπορεί να βρέθηκα ρεύμα από την Ιταλία να χτυπήσει πάνω στον αετό, να κάνει να κολλήσουμε και να πεθάνουμε. Ακυρώθηκαν όλα τα καρναβάλια σε όλη την επικράτεια. Ακυρώθηκαν τα καρναβάλια. Για πρώτη φορά. Δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνεται. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ξέρω εγώ, το καρναβάλι τη Πάτρα 100 χρόνια. Στην Πάτρα έχουν κατάθλιψη 9 στου 10 τώρα. Τι άλλο να κάνει στην Πάτρα? Το θέμα είναι σοβαρό, δεν είναι. Δεν λειτουργεί ολόκληρη. Να βγει ο φίλος ο Πατρινός, ο αντιολυμπιακός που βγήκε προχθές, να μας πει τι γίνεται. Πρέπει να γίνεται. Να επικρατεί χάος αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι περιμένουν να τσιράρουν όλο τον χρόνο την ιστορία. Και στην Ξάνθη κατ' επέκταση. Από την άλλη, για να είμαστε και δίκαιοι. Ναι, θα τα πιάσουμε όλα, όλες τις παραμέτρους. Ναι. Όταν διαμαρτύρεσαι για κάτι τέτοιο, για ένα χαλασμένο, για ένα ακυρωμένο event, ναι, σε περίπτωση που δεν το ακύρωνε και είχαμε εκεί πέρα κανένα κύμα. Πώς το λένε, ανθρώπων που κινούνται, που έχουν τον ιό μετά. Ναι. Εντάξει. Και τι έκανε η κρατική εξουσία και τι σίγουρα, έκανε. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Να είμαστε δίκαιοι πρέπει. Βέβαια, κάποιοι κακοπροαίρετοι λένε ότι το καλύτερο που μπορείς να κολλήσεις, που να πάθεις την Πάτρα, είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, κορονοϊό. Αλήθεια είναι. Ναι. Την έχεις βγάλει καθαρή και ανέπαφη. Αντιδράσεις στην Πάτρα και θυματίωση του καρναβαλιού. Ακούνε την θεματολογία μας και πάψω σκάι κατευθείαν. Ναι, τα μαζεύουν τώρα εδώ τις εξέδρες που στηθήκανε. Είναι χασούρα εκατομμυρίων τώρα. Δεν είναι απλό το ζήτημα, γιατί αυτός είναι ο βασικός παραγωγικός πλούτος της Πάτρας και κατά ψέματα. Δηλαδή ασχολούνται ένα χρόνο. Η Πάτρα, όπως και εμείς, όπως και όλες οι πόλεις της περιφέρειας οι μεγάλες, βιώνουν ακραίες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Η Θεσσαλονίκη περιμένει μια έκθεση, να κάνει κανένα τζίρο. Έκθεση και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και λίγο άλλη. Ναι. Όταν παίζει Ευρώπη. Ωραία. Ο φίλος μας ο Τζόνι λέει: ο ψηλός σήμερα λέει. Όχι, αυτό είναι παλιό τέτοιο. Ο ψηλός λέει: όλα τα μηνύματα του για τον ψηλό είναι. Ναι. Μόνο από θεραπεία λέει: μπορεί να είναι στην ομάδα και να δίνει τα σωστά έτσι σκευάσματα. Ναι. Στους αθλητάς εκεί. Θα φτιάξουμε ένα τύπο. Πώς φτιάξαμε σκιώδη κυβέρνηση για να κυβερνήσουμε στο μέλλον, θα φτιάξουμε και μια σκιώδη γυμναστική. Ένα γυμναστικό team να αναλάβει ομάδα. Η ελιά, η μακιγιαρισμένη ανάμεσα στο στήθος της καινούριου είναι τεράστια αρρώστια. Ναι. Έτσι. Τι μάλιστα. Ένα μάλιστα έχεις να πεις για αυτό που είπα τι τώρα. Τι να πω, μπορεί τώρα την καινούργια θα βλέπουμε κάθε μέρα. Την καινούργια βλέπουμε κάθε μέρα. Την εκπομπή ερχόμαστε. Ναι. Σωστό και αυτή την έβλεπες. Λοιπόν, να κάνουμε το διαλυματάκι να επιστρέψουμε. Δώσαμε ένα έτσι προήμιο της θεματολογίας. Κάναμε ένα ποτπουρί. Ναι, ένα ποτπουρί, ωραία. Ποτ-πουρί. Μόνο έκο δεν βάλαμε εδώ. Ένα ποτπουρί, ελπίζω να έρθει ο καφές. Ο καφές ήρθε. Ρωτάω, ο καφές ήρθε. Ποιο ρωτάς, στους ακροατές, εμένα. Εσύ άλλο σου ρωτάω, ναι. Υπάρχει, υπεύθυνη καφέ. Είπε εγώ, όχι ρε. Μαζί μας. Τι, τι, ήρθε. Ναι, βέβαια, κράξτε να. Τι θες μωρί, τι με έκραξες. Λίγο, καλά σε κάνω. Ντου μέσα κυρίες και κύριοι στο στούντιο. Στο Σταύρο Κόλκα. Με έκραξε. Ναι. Με έκραξε. Ναι. Καλά κύριε. Ας τα πεις λίγο. Ξύλο, μόνο ξύλο. Δώσε ο χορηγός. Επιπλέξεις. Σιγά σιγά. Πες ο Γιαννίδης επαναφέρει την απόσυρση και ανταλλαγή αυτοκινήτων στις καλύτερες τιμές της αγοράς, Μοναστηρίου 271. Η Πες ο Γιαννίδης είναι εκεί για να πάρει το παλιό σας αυτοκίνητο, το οποίο σας κούρασε, και να σας δώσει ένα ολοκένουργιο, αγοράζοντας το παλιό στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Πες ο Γιαννίδης, Μοναστηρίου 271. Στα δυτικά. Όχι, την έχω. Έχω φίλοι στο Facebook. Και πιανού κόμμενα είναι αυτή τώρα. Κοριαλά. Μπράβο. Έβαλε εσύ ή πρόλαβε ο Κοριαλά. Την έχω φίλοι στο Facebook τώρα. Μέχρι εκεί σταματά. Εκεί φίλοι στο Facebook. Είναι φαν, παιδί. Είναι φαν, ωραία. Μπράβο. Ναι. Όμιλος επιχειρήσεων Σία Μάτρα. Εδώ και 35 χρόνια δημιουργεί
Σιαμάτρας Blaster Bow Specialists, γυψοσανίδες ψευδοροφές στο 2-3-10-61-68-61-42. Τελευταία μέρα προσφορά για τους ακροατές του ψυχιατρίου by Libero 107,4. Ατμογεννήτρια Τεφάλ από 249-185 μόνο και σκούπα Boss με 5 χρόνια εγγύηση στο μοντέλ από 179-135 μόνο. Μην χάσετε την ευκαιρία να πάτε στο θέατρο Βεργίνα του Ρέτζεσι Καζίνο. Χατζηγιάννης Ασλανίδου σήμερα, αύριο. Παρασκευή δεν έχουμε σήμερα. Ναι. Ναι. Μην πω καμιά κοτσάνα. Ναι. Πρώτη εδώ. Πρώτη εδώ. Τηλεφωνείτε για πληροφορίες. Τηλεφωνείτε. Τηλεφωνείτε. Πήγα, δεν το πρόλαβα. Το πρόλαβα. Στο 491-234 πάμε στο πρώτο break και συνεχίζουμε με την επικαιρότητα που είναι καυτή αν μη τι άλλο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο. Με τον Γκόλκα έχουμε ξαναγίνει 90's. Έχουμε ξαναγίνει παιδιά. Deftones, πα. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή επίσης σχολιάζεται στα Facebook και στα προφίλ και στο ένα και στο άλλο όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Υπάρχει ένας φίλος που μου έχει στείλει. Σήμερα 28 δεν έχουμε. Δεν δώσαμε και το ερτολόγιο. Θα σε ενημερώσω τώρα. Όχι, απλά έγινε στις 6. Θα είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στο κεντρικό κατάστημα Ανάκτηση Μυσική 37 και Αριστοτέλους για αυτόγραφα. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα είναι εκεί για όσους θέλουν να δουν από κοντά τον πιο εμπορικό παίκτη του ΠΑΟΚ. Ισχύει, ισχύει. Ο Σίων Κύρας και Μαράνα, σήμερα Παρασκευή 28 του μηνού είναι. Γιορτάζει η Κύρα, η Κυρά, η Κυράτσα. Κυράτσα, υπάρχει όνομα. Ναι. Η Κυράτσο, η Κυράτσι, η Κυρατσούδα και η Μαριάννα. Η ταβέρνα της Κυρατσός που υπάρχει στη Σκόπελο, εκεί με που το κατεβαίνει στο λιμάνι. Ξέρουμε τα μέρη. Κολυμπώντας πάμε πιο γρήγορα από ότι έτσι όπως είναι. Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ένα αναμονή τριημέρου. Πολλοί κόσμος πλέον δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Ακυρώνουν τις κρατήσεις που είχαν. Πολλοί είχαν κάνει πλάνα, ρε παιδί μου, να πάνε άλλη Πάτρα, άλλη Ξάνθη, άλλη στο ένα, άλλη στο άλλο. Έχει διάφορες. Διάβαζα πάρα πολύ ωραίο. Ακυρώθηκα, λέει, τα καρναβάλια σε όλη την Ελλάδα και στον Τύρναβο μείνανε με το αυτό στο χέρι. Δεν νομίζω να πτωηθούν στον Τύρναβο. Το πατροπαράδοτο μπουρανί που γίνεται εκεί με τους τεράστιους φαλούς. Ή την Κυριακή της Αποκριάς ή την Καθαρά Δευτέρα. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε στην επόμενη φάση και θα έχει και πιθανότητες να έχει και μια καλή κλήρωση. Βέβαια την κλήρωση εσύ τη διαμορφώνεις. Ή από μεγαθύρια εκεί περάσαν οι Ίντερα, η Μάντσεστερ. Δεν έχει αμάν γιατί και πώς. Πότε θα είναι αυτά τα μάτς, ξέρουμε? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα? Δεν σε απασχολεί. Γκρέις ανάδομη εγώ μετά. Λόγω επειδή των ημερών που ιατρικά είναι, ας πούμε, έτσι μέσα στο και τα νοσοκομεία. Είναι μια υπερβολή, το γκρέις ανάδομη είναι μια υπερβολή γενικότερη. Πρώτα απ' όλα αυτό, που πηδιούνται όλοι με όλους, αυτή η Αμερικανιά. Ξεκινήσαμε από το Beverly Hills. Beverly Hills, ναι. Πήγαμε όλοι με όλους. Ναι. Και συνεχίστηκε στα Friends. Σχεδόν, εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Γενικά η βάση των αμερικάνικων σύριαλ του Ένα Half Men. Ο Τσάρλι Σιν δεν άφησε ούτε θηλυκιά. Ναι, αλλά δεν ήταν παρέα. Δεν ήταν παρέα, αλλά. Εντάξει. Και στη ζωή του νομίζω. Τη ζωή του αποτυπώνει του Τσάρλι Σιν. Δεν έχει να κάνει. Ο οποίος δεν του φαίνεται, αλλά είναι φίλε ο χειρότερος όλων, εντάξει. Τι δεν του φαίνεται, μια χαρά του φαίνεται. Δεν του φαίνεται, άμα δει. Δηλαδή, αν δεν έχει διαβάσει. Το στραβή πιλότη F-16, δηλαδή. Απόλυτη ταινία. Ναι. Αν δεν ξέρεις το βίο του, από τα μούτρα, δεν βγάζει ότι είναι ο χειρότερος όλων. Γιατί ο Τσάρλι Σιν είναι με διαφορά ο χειρότερος όλων. Ναι. Δηλαδή, το Χιου Γκραντ πήγε με μια τρανς και κάτι έγινε. Ναι. Εντάξει. Ο Τσάρλι Σιν μπορεί να πήγε με τρανς. Όχι, έχει και. 13 χρονών. Έχει και διάφορες αρρώστιες. Τα έχει όλα, νομίζω. Τα έχει όλα. Και συμφέρει.
Wolfsburg, Λίντσερ. Τι είναι αυτή η Λίντσερ, πού είναι. Α, έγινε κλήρωση. Όχι, όχι, αυτές είναι οι ομάδες που. Μπασάξεχιρ, ποια θέλεις να πέσει με τον Ολυμπιακό τώρα. Δεν κάνουμε εμείς τα μέσα. Ρώμα, Λεβερκούζεν, Γούλφς, Βασιλεία, Manchester United, Σεβίλη, Κοπενχάγη, Χετάφε, Ίντερ, Σαχτάρ και Rangers. Ποια θέλεις να κληρωθεί με το αγαπημένο σωματείο. Περίμενε λίγο. Ναι, ναι. Έγινε κλήρωση, μας την δίνουνε. Κάτσε, την κάνουμε εμείς εδώ. Πάρτα μία από την αρχή. Ναι, ναι. Θες να τις ξαναπώ γιατί δεν πρόσεχες. Μάλιστα. Wolfsburg, Linzer, Basaksehir, Ρώμα, Leverkusen, Wolves, Βασιλεία, Manchester United, Σεβίλη, Κοπενχάγη, Χετάφε, Ίντερ, Σαχτάρ και Rangers. Σεβίλη, η οποία πέρασε, έχει ακυρωθεί ένα γκολ της Κλούς το 90 επειδή βρήκε λίγο στο χέρι ενός τύπου. Έχει κάνει μια πιανόλα τερματοφύλακα και δεν τρώγεται ποτέ αυτό το γκολ και γλιτώνουν έτσι. Δηλαδή θα πάνε, πρέπει να φυλάνε το βάρο αυτοί μετά στη σειρά να στηθούν. Ήταν εκπληκτική βραδιά ποδοσφαιρικά. Είχε, ναι, δοκιμάσεις. Εκπληκτικό παιχνίδι στον Μπενφίκα Σαχτάρ. Εκπληκτικό. Με αλλαγές συνεχώς στο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει η Μπενφίκα με γκολ. 2-1 πρώτο παιχνίδι, εντάξει. Πρόκριση Μπενφίκα με 1-0. Ισοφαρίζει Σαχτάρ. Πρόκριση Σαχτάρ. 2-1, 3-1 η Μπενφίκα. Πρόκριση Μπενφίκα. Και μετά στην επόμενη φάση του 3-1, 3-2 η Σαχτάρ και 3-3 τελικό. Απίστευτο παιχνίδι. Ναι, ματσάρα, ματσάρα. Ματσάρα. Ποιο άλλο, ήταν η Κοπενχάγη. Η Σέντρικ σοφαρίζει, πάει το παιχνίδι παράταση και μέσα σε 4 λεπτά τρώει 2 γκολ. 1-3. Μέσα στο. Κλασικιά Σέλτικ. Εντάξει. Η αφέλεια του νησιού είναι αυτή, ποδοσφαιρικά. Ναι, έχουν αφέλεια, παίζουν. Δεν έχουν το ιταλικό που θα γίνει 1-1 στο 85 και μετά δεν θα παιχτεί ούτε 6 δευτερόλεπτα ποδόσφαιρο. Εντάξει. Γενικά ήταν ένα ωραίο βράδυ ποδοσφαιρικά. Ποιο άλλο παιχνίδι ήταν ωραίο, κάτσε να δεις. Πολύ ωριακό το Γάνδι Ρώμα. Φάσεις και από τους δύο. Δηλαδή μόνο η United ήταν αυτή που καθάρισε γρήγορα, γιατί ένα τσακάλι αφρικανό στόπερ έκανε βουτιά τερματοφύλακα και είχε πέναλτι και αποβολή στο 15, στο 20, πότε ήταν. Εκεί βγήκε ο Άσος εύκολα. Είχε τάφε μεγάλο γκολ στην αρχή, μετά ο Άγιαξ έπρεπε να βάλει 4, έβαλε 2, δεν μπόρεσε. Πάει και ο Άγιαξ. Στην ευχή της Παναγιάς. Να πάει. Δεν έχει τον πάκο, Άγιαξ δε. Χαίρε ή δε. Εντάξει, μιλάμε τώρα για. Έχει αλλάξει 8-10 τη ενδεκάδα του από πέρσι. 8-10. Προετοιμάζει, φέτος είναι μεταβατικό στάδιο, προετοιμάζει για τον χρόνο που θα ξαναπετύχει τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Φτάνει. Τι φτάνει. Φτάνει, εντάξει, θα πρέπει να κυρωθεί αυτή η κλήρωση. Ρε. Εντάξει, βασικά σε ένα χρόνο δεν θα επιτίθεται τέτοιο ζήτημα, διότι θα μείνουμε με 4 ομάδες στην Ευρώπη. Μία θα παίζει Champions League, είμαστε στη 17η θέση. Αν πέσουμε στη 18η, θα παίζει 4 προκριματικά η ομάδα, η πρωταθλήτρια, και οι άλλες οι 3. Θα παίζουν στη γάμα εθνική των ευρωπαϊκών κυπέλων. Οπότε. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, πώς άλλη ιδέα. Ποσειδώνας Ρέικιαβικ και τέτοιες ομάδες θα έχει. Οπότε δεν θα τίθεται θέμα να πετύχει τον Άγιαξ, δεν θα τον ξανασυναντήσεις ποτέ και θα ησυχάσεις. Γιατί τα πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι καθόλου καλά. Σκέψου μας περνάνε οι Κύπροι, που τους δίναμε τα 12 στην Eurovision, να πούμε έτσι. Και τώρα η Ελλάδα, ενδεχομένως αν ο Ολυμπιακός περάσει την επόμενη φάση, να ξεπεράσουμε τους Κύπριους. Όχι περάσει την επόμενη φάση, στη μεθεπόμενη δηλαδή. Να ξεπεράσουμε τους Κύπριους που βρίσκονται στη 16η θέση. Αλλά θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Στη στιγμή που δεν παίρνουμε βαθμός, θα μου πεις ποιος ενδιαφέρεται τώρα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Καλά, κοιτάξτε τώρα. Η Ελλάδα θα πληρώσει την πρακτική των παραγόντων τους. Και κυρίως του Ολυμπιακού, που δημιουργούν ένα περιβάλλον κακό για το προϊόν, και αυτό σιγά σιγά βέβαια ο Ολυμπιακός καταφέρνει. Θα σου πει ένας, είναι πρακτική του Ολυμπιακού το ότι αποκλείεσαι από την Έστερ Σουντ, Φερρυππίν, σου λέω ένα παράδειγμα. Μην πας εκεί, ποδοσφαιρικά, ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει. Στο τέλος, όταν μιλάμε για Ευρώπη. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι. Το συνολικό προϊόν είναι το θέμα. Πώς θα αναπτυχθεί το προϊόν όταν υπάρχει τόση τοξικότητα. Και αυτό το πράγμα με το πέρασμα των χρόνων. Εντάξει, έχει αποτυπώνεται στον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος, στο πόσο λεφτά μπορείς να επενδύσεις σε αυτό το πρωτάθλημα, στην ποιότητά του. Δεν είναι τα πράγματα ασύνδετα το ένα με το άλλο. Είναι κρίκη μιας αλυσίδας που εξελίσσεται. Εμείς θέλουμε να πετάμε κρίκους αντί να προσθέτουμε για να μεγαλώνει αυτή η αλυσίδα.
Εντάξει, το κατάλαβε αυτό που είπα. Δεν το κατάλαβα, το πήγε αλλού. Το πήγε αλλού. Σου λέω. Το πήγα εκεί που πρέπει να το πάω. Ότι ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη δεν έχει δώσει πράγματα. Έπαιζε πέρσι στην Ευρώπη. ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές. Ναι, αλλά δεν έχει κάνει προ... σε ομίλους του Europa. Ναι, δεν έχει κάνει προκρίσεις, δεν έχει. Μια χαρά προκρίσεις έχει πάει. Πέντε φορές έχει πάει στο 32. 32, ναι. Δεν έχει κάνει το κάτι παραπάνω που θα δώσει, ας πούμε, και έτσι και δεν το έχει κάνει. Ναι. Μαζί σου. Και ωραία. Μάλλον τα τελευταία χρόνια. Α, όχι, δεν έχει κάνει και τίποτα. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα άλλο σου λέω. Εντάξει, έχει τα τελευταία χρόνια δύο. Ούτε βαθμούς, ούτε. Πολύ αποτυχημένες. Αυτό αποτυπώνεται στον ισολογισμό του ΠΑΟΚ. Ξεκινάνε τα βασικά. Φέτος θα κλείσει η χρονιά με μείον 30. Ναι. Και θα έχει αντίκτυπο στο μεταγραφικό, ναι, κατ' επέκταση το καλοκαίρι. Θα πρέπει να έχει. Ναι. Γιατί δεν είναι ένα κουβάς που πετάς λεφτά το ποδόσφαιρο, είναι μία ΑΕ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στρώσεις τη δομή της. Δεν γίνεται να πετάς λεφτά, φίλε. Έλα εδώ, Βαρέλα, έχουμε 650. Ωραία. Αν δεχόταν ο Βαρέλα την πρόταση για 650 ένα χρόνο πριν από την πρόταση που του έγινε, θα δεχόταν τα 650. Ξαφνικά ο ΠΑΟΚ πήρε double, εντάξει, και ο Βαρέλα έκανε το παιχνίδι του και δικαίωμά του είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και πήρε 1%. Ναι, τα 1% δεν τα έχουμε δει μέσα στο γήπεδο όμως. Άρα η σκέψη του ΠΑΟΚ για 6,50 ήταν λογική. Το τι πληρώνει ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα που άργησε ένα χρόνο να κάνει ανανέωση, πληρώνει 5 εκατοστάρια το χρόνο παραπάνω, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο παραπάνω από αυτά που θα έδινε, συν τον φόρο. Εντάξει, για έναν παίκτη που δεν του τα παίζει. Αυτά λοιπόν είναι λάθη τα οποία εύκολα λύνονται. Θα πρέπει να αποφασίσει απλά ο ΠΑΟΚ να το κάνει σωστά. Δηλαδή τελειώνει το συμβόλαιο του Πέρκα. Θα τον κρατήσει, θα τον πουλήσει, αγόρι μου. Αποφάσισε. Αν δεν τον πουλήσει, πρέπει να τον ανανεώσει. Γιατί αν δεν τον ανανεώσει και μπει του χρόνου και σου κάνει 12 γκολ, 14 assist, που είναι σεζόν που έχει κάνει ο Πέρκα, τρία σεζόν, δύο έχει κάνει με double-double. Ωραία. Θα πας να τον πληρώσεις. Ωραία. Αντί για τα 600-650 που παίρνει σήμερα, θα του δώσεις 1-1%. Ναι, αλλά δεν είναι λογική αυτή. Ο ΠΑΟΚ αντί να εισπράξει την υπεραξία που δίνει στους παίκτες, την πληρώνει ο ίδιος. Το πιάνεις. Το πιάνω. Ναι. Άρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευνοϊκά όσο. Άκουρε. Μην το βλέπεις ευνοϊκά. Όχι, για μένα αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό χθες ήταν για τον ΠΑΟΚ ό,τι καλύτερο. Διότι ο ανταγωνισμός και όπως το μπάσκετ που διότι, λέγαμε. Ωραία, θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να φτάσει εκεί πέρα σε επίπεδο Ευρώπης να κάνει τα πράγματα σωστά. Ο Ολυμπιακός τι μαγιά έχει κάνει τόσα χρόνια. Μαγιά. Μέσα από τα στιμένα πρωταθλήματα. Πουλάει. Που και την εξασφαλισμένη συμμετοχή στο Champions League, γιατί μόνο τα τελευταία χρόνια παίζει προκριματικά. Δημιούργησε ένα δίκτυο πωλήσεων. Το οποίο αυτή τη στιγμή καμία ελληνική ομάδα, δεν πάει, καμία βαλκανική ομάδα, ακόμα δηλαδή και οι Σέρβοι που πουλάνε και τη μάνα τους, εντάξει, δεν μπορεί να πλησιάσει. Διότι όταν παίζει Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο, δειγματίζεις. Αλλά πρέπει να έχεις και το δίκτυο. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις σε μένα ότι δικαιολογημένο ο Ρέτζος πουλήθηκε 22 εκατομμύρια. Κάποιοι κάνανε δουλίτσα. Τσιμίκας τώρα, δεν θα φύγει ο με καμία τριαντάρα. Έχει τα στοιχεία. Ναι, θα φύγει μια τριαντάρα. Δύσκολα. Το σκητός, ναι, εντάξει. Ωραία, ο Κούτρης δεν έφυγε με κοντά στα 20. Λες. Ο Λεωνάρντο, ποιος είχε πάρει μια μεταγραφή, ένα μπακ του Ολυμπιακού στη Γερμανία. Ο Ρέτζος σου είπα. Ο Ρέτζος αυτό. Πήγε να παθώ κεφαλικό. Εντάξει, οκ. Το Μασουακού τον έδωσε. Ωραία, στην West Ham. Δηλαδή έχει το δίκτυο. Εμείς εδώ τι κάνουμε, παίρνουμε τεχνικούς διευθυντές για να αγοράζουν παιδιά. Και εγώ μπορώ να αγοράσω. Βάζω τον Τσακαλέα που παίζει το Football Manager στα δάχτυλα. Για πλάκα και σου βρίσκω παίκτες. Έτσι κάτω δύσκολο. Γιατί το Football Manager είναι στημένο σε πραγματικά δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ένα παιχνίδι που στήθηκαν πέντε χάζε και στήσανε και είπαν. Ωραία. Φέρτε εμένα στον πάγκο να τερματιστώ, κάνα πεντάμινο και να κάθομαι, ας πούμε, να έχω συμβολιάκι. Για μένα λοιπόν είναι καλό αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, για να σοβαρευτεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σε απίστευτο επίπεδο υψηλό σε όλους τους τομείς, εκτός. Ωραία, από τη δομή του αγωνιστικού. Από το ψιλοβασικότερο, ναι. Ναι, δεν λέμε τώρα ότι υπάρχει κακή ομάδα. Ναι. Δεν λέμε ότι. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να το γυρίσει φέτος. Ναι. Εντάξει, αλλά ας κρατάμε μικρό καράτη γιατί έχει βγάλει αυτή η ομάδα ψυχικά από θέματα σε απίστευτες στιγμές. Όπα, μη βγεις. Πλάγια. Ναι, πλάγια. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αποτυπώνονται στον ισολογισμό. Αποτυπώνονται, δεν φίλε.
30 μείον. Δεν είναι ο Σαββίδης να πετάει τα 30. Δεν μπορεί. Βασικά εκ των πραγμάτων τώρα. Δεν μπορεί. Οι λογαριασμοί του είναι άστα να πάνε. Αλλά δεν μπορεί εκ των πραγμάτων λόγω financial fair play. Αυτό λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το τι συμβαίνει ακριβώς σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ανανεώσεις σε σωστό timing. Πωλήσεις σε σωστό timing. Ωραία. Αποκτήσεις ποδοσφαιριστών με υπεραξία. Αυτοί που δεν έχουν υπεραξία θα πρέπει να έχουν λειτουργικότητα και να είναι value for money. Ωραία. Είναι όλα ένα πακέτο που σε ανεβάζουν επίπεδο. Εντάξει. Δομή ομάδας, αυτό που πάμε με τον γυμναστή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αγοράσω τον, θα προσλάβω τον καλύτερο γυμναστή που υπάρχει και θα τον στηρίξω. Δεν με ενδιαφέρει ποιος προπονητής θα έρθει. Πάντως αυτό που έρχεται τώρα με τον υποβασμό στα ευρωπαϊκά κύπελα, πιθανότατα δεν θα επηρεάσει και την απόκτηση ποδοσφαιριστών, θα μειωθεί. Θα δούμε. Και του χρόνου χρονιά είναι. Άλλη μία δεν μετράει. Άλλη μία. Και του χρόνου θα πάμε με αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή στο τέλος της σεζόν θα είναι 2 στο Champions League και 3 στο Europa. Μπορεί ξέρω εγώ να κάνουν 3 ομάδες ελληνικές παπάδες. Ναι. Μόνο με αυτό. Για να διώξεις τις κακές χρονιές και να αρχίσεις να ανεβαίνεις. Αλλά του παραχρόνου θα είναι αυτό το. Θα ακολουθήσει αυτό το μοτίβο. Μία στο Champions League και 3 στο Conference, κάτι αυτό όπως λέγεται. Τέλος πάντων, θα δούμε. Στο τι ορίσει η Ευρωπαϊκή. Ο ΠΑΟΚ ήξερε τι έκανε και αποκλείστηκε. Με ιώσεις παντού δεν κάνουμε ταξιδάκια. Ναι. Ναι, μα, τη γλίτωση. Εντάξει ρε παιδί, μόνο να πηγαίνεις σε εβδομάδα μόδας. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και αυτοί είναι. Έτσι πολύ. Έχω έντατε σου, αλλά δεν θέλω να το αποκαλύψω. Ναι. Γιατί αυτοί τα, όσοι έχουν τον ιό, μεγάλο bullying τώρα δέχονται. Έχεις δει τι γίνεται. Ναι, γιατί η κοινωνία μας μας έχει δώσει αυτά τα δείγματα να λειτουργεί μειωτικά ως τον οποιοδήποτε. Όχι μόνο από το έρχονται. Είσαι 40 στην Αθήνα που δούλευε στην Πειραιώς. Ωραία. Διάβαζα δημοσίευμα που πήγε και κέρασε για τα γενέθλιά της, φίλησε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Τι τραβάμε. Ελληνικό κολέγιο. Από αλλού το περιμέναμε. Από αλλού μας ήρθε. Το ελληνικό κολέγιο τώρα ψάχνονται όλοι εκεί πέρα με. Στα σχολεία δεν πάνε τα παιδιά, ρε. Ναι. Δεν πάνε. Τι ωραία να είμαστε στα σχολεία τώρα. Τι ζωάρα 15 μέρες καραντίνα. Τα λέμε. Τα Πάσχα. Άντε γεια. Μπάλα στο χέρι και βουλ. Στο γήπεδο. Καλά, ναι. Τι. Ποιο κορονοϊό και τέτοια. Ούτε αλλά τώρα στα Σταυρούπολη δεν μπορούμε να πάμε τα πιτσιρικά να παίξουμε στο γήπεδο, Πού, στη. Στο δικό μας. Καλά χρόνια δεν μπορούν. Πάντα μας διώχνανε. Μόνο όταν τα ξέρω μας αφήνανε. Όταν τα ξέρω μας αφήνανε. Ναι, εντάξει. Και πηγαίναμε εκδρομές. Και πού παίζουν τα παιδιά τώρα μπάλακι. Δεν παίζουν μπάλακι. Αυτό είναι όλοι αμπάλι. Δεν είμαι. Στην γειτονιά δεν παίζουν μπάλα τώρα. Δεν, πουθενά, έχει παιδιά να παίζουν δεν έχω δει κανένα παιδάκι να παίζει μπάλα πουθενά. Γι' αυτό Παύλος Μελάς έβγαλε ποτέ κανένα παίχτη. Χαζόησε ρε βλάκα. Κίτσκιου, Σιαμπάνι, Δόνι. 40 χρόνια πριν να πούμε. Ο Κίτσκιου παίζει. Ο Σιαμπάνι παίζει. Δεν παίζει. Βγάζει ο Παύλος Μελάς, φίλε, είναι ποδοσφαινομάνα. Ούτε μια πορεία, μια φορά γάμα εθνική ανεβήκαμε. Μια φορά. Αυτό. Πήγαινα σε όλο το παιχνίδι. Μια φορά δεν είχαμε το παράβολο. Παλιά. Πολύ είμαστε παλιά. Και στο προπό. Ναι, ναι στο προπό. Ναι, βήτα εθνική. Ο Παύλος Μελάς τότε. Ναι. Και δεν είχαμε λεφτά. Έλα, όλος παραδόξος. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχω να πω εγώ και τοποθετήθηκα και δημοσίως είναι ότι η κατάσταση με τον κορονοϊό έχει βελτιώσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα λεωφορεία έχουν λιγότερο κόσμο, κίνηση στο δρόμο λιγότερη. Μέχρι και το μετρό ξεκίνησε. Χθες ήταν εργάτες, γερανούς, αυτό το να τ' άλλο. Προτείνω την επόμενη πενταετία να βγάλουμε κορονοϊό για δήμαρχο. Να τελειώνουμε. Θα πάνε όλα. Εντάξει, στον Άσο δεν μπαίνουν γιαγιάδες καθόλου, Μπαίνουν και είναι δειλά. Το σκέφτονται. Καλυτερεύει. Κάθισες κιόλας. Ε? Κάθισες. Όχι, εντάξει, είπαμε μην. Αλλά διπλά 27 ξαφνικά. Από εκεί που δεν είχαμε. Μονάκι. Βελτίωση. Κορονοϊός for major for president, μη σου πω εγώ. Θα φτιάξει και γήπεδο στον ΠΑΟΚ ο κορονοϊός. Τα πάντα θα κάνει. Με και Champions League θα σε φέρει. Υπάρχει ζήτημα για την Τετάρτη. Καλά. Εμπεριστατωμένο το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορώ να το αποκλείσω. Όχι βέβαια. Ζήτημα του να διεξαχθεί χωρίς κόσμο ή και μέχρι αναβολή.
Αναβολή δεν υπάρχει νομίζω στο καλεντάρι και είναι ημερομηνία. Ναι. Και τι αναβολή, δηλαδή μέχρι να γίνει αναβολή ο κορονοϊός μπορεί να έχει γίνει, ξέρω εγώ, ο Χουλκ. Αλλά ναι, ακυρώθηκαν τα καρναβάλια, αλλά το πρωτάθλημα κανονικά. Το μεγαλύτερο καρναβάλι νομίζω ότι τουλάχιστον θα μας δικαιώσει. Το πρωτάθλημα νομίζω ότι, εντάξει, μπορεί να το ακυρώσει βέβαια η Γουγουά, μπορεί να το ακυρώσει ο Αβγενάκης. Αλλά δεν νομίζω, δεν υπάρχει στο καλεντάρι τίποτα. Ναι, αλλά τίθεται θέμα δημοσίας υγιεινής, ασφάλειας, ξέρω εγώ. Θα στοιχηθούμε για να κάτσουμε. Θα στοιχηθείτε. Χθες στην Ίντερ έγινε το μάτς χωρίς κανένα δημοσιογράφους. Κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Κοίτα, μετάδοση εγώ άκουσα. Ναι. Τώρα από πού ήταν. Μετάδοση δεν... την ελληνικιά. Την ελληνικιά. Από το στούντιο, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ άλλο λέω. Δεν ξέρω αν ήταν στούντιο, αν ήταν εκεί. Καμιά φορά πάνε και εκεί. Ναι. Αλλά και αυτό το παιχνίδι δεν νομίζω να πει. Ναι, δύσκολα, δύσκολα. Κόσμο δεν είχε σίγουρα. Σου λέω, δηλαδή μπορεί την Τετάρτη να γίνει και κλεισμό των θυρών και να πούνε μην πάνε δημοσιογράφοι και να μην πα στο γήπεδο, φίλε μου, Σταύρε. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αυτό λέω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, μπάμπη μου. Εντάξει. Κάνουμε μια υπόθεση εργασία. Τα πινελίκια θα φεύγουν σε ταχύτητα. Έχει πάρει στολή, έχει πάρει μάσκα. Να πα προετοιμασμένο. Μια φορά σε ένα πάρτι στο στρατόπεδο. Μιλάμε για μακελιό, παίζαμε τρανς στα μεγάφωνα. Ήταν ένας καημένος σε μια εξωτερική πύλη στην Αφρούρια και φόρεσε αυτή τη στολή, ρε, που... για αριστερή, ρε, που είναι για τις φωτιές. Ναι. Φόρεσα πάνω κάτω και εμφανίστηκα μπροστά του, πήγα από τη σκεπή πάνω και πήδηξα μπροστά του. Πήγα πεθάνει το παιδί. Πω, πω, φίλε. Την έχει βάλει και ο Ψωμιάδη σε παλαιότερα καρναβάλια. Με Ψωμιάδη δεν ακυρωνόταν τα καρναβάλια, τα λέμε να και αυτά. Τα λέμε αυτά. Έτσι, Ζωρό, πυροσβέστη, Μέρκελ, έχει ντυθεί πάρα πολλά. Και δεν, δεν μοιράζει μάσκε, όμω και με απογοητεύει. Δεν είναι τώρα στα πράγματα, αν ήταν. Α, μου στείλει ο Χρήστο ένα μήνυμα χθε. Ποιο Χρήστο? Ένα φίλο μου. Μα το είπε έτσι, σαν να είναι ρε παιδί μου, ο αδερφό μου. Δεν μπορούμε να βρούμε μάσκα για τη δουλειά. Είναι δολοφόνο Κατσαρίδα. Γιατί οι εταιρείες που εισάγουν τις μάσκες τις στέλνουν Γερμανία γιατί παίρνουν περισσότερα ευρώπουλα. Παντού παίζει ένα σημείο μαυραγωρίτικο εμπόριο σε όλο τον πλανήτη. Εμείς εδώ έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε και τα, το know-how δηλαδή, πώς να κινηθούμε. Το έχουμε δει από πολλούς έτσι, ας πούμε, συμπατριώτες μας που πουλάνε μάσκες μέχρι και με 10 ευρώ. Μια μάσκα που κοστίζει 50 λεπτά δηλαδή. Μόνο φωτογράφοι ήταν με ενημερώνει η αγάπη Καβριλίδου. Να το. Θα ντυθείς φωτογράφος για να μπει στο κήπεδο της Τούμπας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έξω από την Τούμπα, ό,τι και να πούνε. Αν έχει το υγειονομικό, αν έχει μονάδες που... Κλωτσιές. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Να το, κυρίες και κύριοι, πολύ... παρακαλώ δηλαδή τώρα να δούμε. Θα έρθω και θα σε καταγράψω. Το κάνουμε reality. Πώς θα μπει ο Κόλκας στο κήπεδο του Τούμπας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Ναι. Δηλαδή πυρηνικός πόλεμος δεν γίνει, θα μπω. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν μπαίνω από τα δημοσιογραφικά πλέον. Δεν έχει να κάνει. Ρε παιδί μου, θα έχει παντού απογορευτικό. Δεν μπορεί να μπει κανείς εδώ, σου λέει στην Ιταλία. Μόνο φωτογράφοι ήταν μέσα. Και κάμερες φαντάζομαι που μεταδίδαν το παιχνίδι. Μια φορά σε τέτοιο κλεισμένο εμφανίζεται γνωστός φίλος. Ωραία. Που είναι δηλωμένος τραυματιοφορέας. Μιλάμε για 200 κιλά τώρα. Ναι. Καλά είχε κάτι τέτοιο στην Τούμπα. Τον κόβουνε. Τι να, δεν είσαι τραυματιοφορέας. Εγώ δεν είμαι τραυματιοφορέας. Μανουριάζει. Περνάει από δίπλα. Καλό παοξάκι, συγχωρέθηκε τέλος πάντων. Ο οποίος είναι κουτσός. Ωραία. Και λέει τραυματιοφορέας. Και τον περνάνε. Και τα κάνει ο άλλος, άλλο κάτω, καλά ρε, περάσατε αυτό να, περάσατε μπελά, πάτε καλά ρε, δεν βλέπετε ρε. Τι στιγμές έχουμε έρθει. Λοιπόν, διαλυματάκι, να επιστρέψουμε με λαό. Χορηγή μας. Welcome στο Αλεξιάδη, σήμερα τελευταία μέρα της προσφοράς για ατμογεννήτρια Τεφάλ, από 2.49 μόνο 185 και σκούπα μπος BGL3. Μαύρη με 5 χρόνια εγγύηση στο μοτέρ από 179 μόνο 135. Welcome στο Αλεξιάδη, Φιλίππου Πόλεως 57 ηλεκτρικές τεχνολογίες συσκευές υψηλών προδιαγραφών. Σία. Όπω ξέρετε. Πώ παίρνει φόρα. Γύρνα το, κόλλησε το CD, γύρνα το. Σία Μάτρας Blaster Ball Specialists. Γυψοσαλίδες ψευδοδοφές στο 2310 68 61 42. Ο κορυφαίος όλων
6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά Σιαμάτρας Όμιλος, Σιαμάτρα μάλλον. Και βέβαια, ποιος φέρνει απόσυρση και ανταλλαγή ξανά στην αγορά? Ο κορυφαίος Πεζό Γιαννίδης, Μοναστηρίου 271. Σου αγοράζουν το αυτοκίνητο το παλιό στην καλύτερη τιμή της αγοράς και σου δίνουν με τη διαφορά το Peugeot 2008, το SAV 2008 και το Peugeot 208, το ολοκένουργιο, καινουργίλα μυρίζει. Μοναστηρίου 271, Peugeot Γιαννίδης. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα της ημέρας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο. Στη δεύτερη μας ώρα, ώρα των ακροατών. Επικοινωνείτε στο 2-31-087-38. Τους ξέρεις αυτούς, τους θυμάσαι? Να τους ξέρεις ρε. Ποιος παίζει, έχει παίξει κανείς Dub Wars στη Θεσσαλονίκη? Μόνο εμείς εδώ. Περάστε παντά. Πάρε και ένα Πετρίτη. Μόλις. Εντάξει, κάτσα να πάρουμε μια γραμμούλα. Μπορεί να έχουμε τον ίδιο τον κύριο Γερα Πετρίτη. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μορτή, Γερα Πετρίτη έχετε. Καλημέρα, Σταύρο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είναι πολύ καλή. Αν δεν υπήρχε εσύ, δεν θα μαθαίναμε για τον παλαιό οδόν πατρών Γερμανό. Ναι. Δεν θα μαθαίναμε γιατί οι χιώτες πάνε 2-2. Ναι. Όπως έλεγε και ο Σεφερλής, για να έχουν τα μάτια 14. Να πω κάτι για τον. Μια και δεν έκανε δηλώσεις ο Τσιμτσίκας, πώς το λένε, Τσιμτσίκας, ο αριστερός μπακ της ομάδας αυτής, και θα βγουν μετά οι Ολυμπιακοί, γιατί είπαμε, η γαβρολίμπερο είστε. Έπρεπε να αφιερώσει αυτή τη νίκη στους μάρτυρες που χαθήκαν έτσι άδοξα, να την αφιερώσει στο χαμένο ταλέντο της υποκριτικής του Αλεξανδρή, στα χτυπημένα γόνατα του Γιαννακόπουλου από τις Βουτιές, στην Μαλαισία, στις φυτίες στην Κολομβία. Έπρεπε να αφιερώσει πολύ πράγμα. Δεν το έκανε. Και το λέω εγώ που σκέψω ότι πήγα και κέρασα αίμα στη Χαλάστρα όταν έχασε ο Άρης από τον Καμπανιακό. Δηλαδή μου έχουν γίνει πολύ πιο μισητοί. Κατάλαβα. Από τη χαρά μου, ρε παιδί μου, πήγα στη Χαλάστρα μια βόλτα και άφησα τα κουνούπια εκεί να πιούν αίμα. Όταν και έριξανε 3 γκολ. Το θυμάμαι, τότε πως το λέγανε εκείνο το συντριφόν. Δεν ξέρω, όπως και να το λέγανε, πρέπει να τον τιμήσουμε. Εκείνον είχε πολλούς, πάρα πολλούς και ωραίες ομάδες. Πρέπει να κάνουμε κάποιους αγώνες με αυτές τις ομάδες. Είδες, ξέχασα και τι ήθελα να πω. Θα βγει ο Ψηλός βέβαια. Εύχομαι να βγει, να μας δώσει την κατάλληλη αγωγή μετά το χθεσινό. Τι πρέπει να πάρουμε, τι πρέπει να προσέχουμε. Οπωσδήποτε. Αυτά προς το παρόν κλείνω για να ακούσω και εγώ λίγο Γερα Πετρίτη. Βάλε Γερα Πετρίτη. Κάτσα πάρουμε γράμμουλα. Καλημέρα. Μας το κλεισέ ένα με τόσο τέτοιο. Κάτσε, πρέπει να τον βρω τώρα, να ξαναμπω μέσα στα σελίδα μου. Ναι βρε. Κάτσε, ξαναβαράει η γραμμούλα. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Να την πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα. Γεια και χαρά. Καλημέρα. Έχουμε μια είδηση πολύ έτσι περίεργη, αλλά ελληνικότατη. Στην Καστοριά ένας γουνοποιός είχε πάει στην Ιταλία, λέει, και γυρνώντας είχε κάποια δακρυολόγια. Ναι. Κάποια συμπτώματα, ναι. Και τι έγινε, του λένε, φιλαράκι, πρέπει να σε πάμε τώρα, να σε απομονώσουμε και τα λοιπά. Και αυτός έγινε Λούις. Το ψάχνουμε. Στην Καστοριά, στην οποία πηγαίνουμε σήμερα να παίξουμε. Να μείνετε εκεί. Παίξαμε Θεσσαλονίκη, πρώτο κρούσμα Θεσσαλονίκη. Παίξαμε Αθήνα, δεύτερο κρούσμα Θεσσαλονίκη. Δεύτερο κρούσμα Αθήνα. Σήμερα παίζουμε Καστοριά. Εγκεφαλικό έπαθε. Δεύτερο κρούσμα Αθήνα. Αθήνα, ναι, εντάξει, ναι. Θεσσαλονίκη. Ναι. Για μα υπάρχει μόνο Θεσσαλονίκη σύνορα στα τέμπη. Σήμερα Καστοριά που παίζουμε το βράδυ στο Ελ Νέγκρο Γκάτο, κάπω έτσι λέγεται. Ελκάτο Νέγκρο. Ελκάτο Νέγκρο. Σιγά να μην με απομονώσετε 15 μέρε. Ναι, εννοείται. Δεν απαγού το καφενείο. Να σου πω κάτι. Από τη στιγμή, άμα δεν είσαι ευπαθή ομάδε, και εγώ το ίδιο θα έκανα, θα πήγαινα κάπου που θα κλείνα ένα Airbnb, θα την έπεφτα εκεί 15 μέρε. Ωραία. Και αυτά. Το ζήτημα είναι ότι σε λίγο θα του συλλαμβάνουν.
να έχετε υπόψη σα ότι τα πράγματα είναι άγρια. Εδώ θα συλλάβουν κόσμο που θα κατέβει στα καρναβάλια. Είπανε. Δύο χρόνια φυλάκιση. Όσοι υποκινήσουν, α πούμε, εκδηλώσει σε δημάρχου, σε τοπικού άρχοντε. Είναι μια περίεργη άσκηση βία του κράτου στου πολίτε. Στην Κίνα έγιναν πολύ άγρια πράγματα. Έφτασαν στο σημείο να βάζουν αλυσίδες στις πόρτες για να μην βγαίνουν. Έφτασαν στο σημείο, γιατί αυτά δεν τα λένε. Μακάρι να γίνει και εδώ. Χρειάστη. Να έχουν πρόβλημα. Κάποια άτομα να έχουν πρόβλημα να μην μπορούν να μετακινηθούν και να πρέπει κάποιοι να πάνε για να τους συντηρήσουν. Και να το απαγορεύουν αυτό. Και οι άνθρωποι, κάποιοι δηλαδή, είχαν σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν επιτρέπανε τους δικούς τους να μπουν μέσα. Δηλαδή, όταν λες απομόνωση, να έχει δικαίωμα κάποιος από έξω να μπει μέσα, αλλά να μην ξαναβγεί, ρε παιδί μου. Ένα συγγενής, κάποιος, οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει έναν άλλον. Ένας delivery. Ένας delivery, να βοηθήσει. Δεν φαντάζομαι στην Κίνα να έχει delivery. Λες, δύσκολο. Πάντως οι γεγονότα περίεργα συνέβησαν και θα συμβούν ίσως. Είναι περίεργος αυτός ο πανικός που λίγο ισορροπεί σιγά σιγά. Λένε ότι μέχρι τα 10 χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένας θάνατος. Μέχρι τα 40 χρόνια είναι 0,2%, τίποτα. Μέχρι τα 60 είναι ούτε 1%, κάτω από 1%. Γιατί δεν μας βάζεις κοντά στα 60, κάτω 40-50, πόσο είναι, να μας αγχώσεις. Από τα 60 και πάνω αρχίζει και ανεβαίνει το ποσοστό, από τα 80 και πάνω είναι 10%. Δηλαδή, όταν είναι φυσικά αίτια, τα φυσικά αίτια θανάτου είναι ανάλογα, με τον ίδιο τρόπο, ίσως και διαφορετικά. Δεν είναι τόσο, είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαπλωθεί, μπορεί να είναι σαν μια απλή γρίπη και να μην το καταλάβει κανείς, όπως λένε. Αυτό είναι όλο το θέμα και από εκεί και πέρα μας το έχουν παρακάνει. Να σου πω, εγώ που κάνω, εσύ που τα διάβασες αυτά και φαίνεσαι φιλόσοφος. Ωραία. Εγώ που έχω κάνει αντιγρυπικό, με πιάνει. Σε πιάνει. Όχι. Όχι. Σε πιάνει. Ο ιός αυτός είναι διαφορετικός από, από τον άλλον. Εννοεί δεν με πιάνει το αντιγρυπικό. Ναι. Μπράβο. Και το εντυπωσιακό σε αυτά είναι. Αν έχω γρήπη, ενώ έχω κάνει αντιγρυπικό, άρα με έχει πιάσει, έχω κορονοϊό. Μπορεί. Ο ιός είναι κάτι πολύ περίεργο. Δεν υπάρχουν, γιατί λένε ότι υπάρχουν φάρμακα για τους ιούς. Είναι ελάχιστα τα φάρμακα για τους ιούς. Είναι αυτό που δύσκολα μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει. Το θέμα μας είναι όμως ότι τις πιο πολλές φορές τη ζημιά την παθαίνει κάποιος που έχει μεγάλο πρόβλημα υγείας. Δηλαδή, όταν λέει ότι μέχρι τα 10 χρόνια δεν παθαίνει τίποτα, τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα, είναι γιατί έχουν μεγάλη αντοχή στον πυρετό, είναι γιατί πολύ εύκολα προσαρμόζονται. Λοιπόν, όταν κάποιος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, εκεί πέρα αυτό που λέμε ευπαθείς ομάδες, εκεί είναι τα πράγματα ζώρικα. Αν βλέπεις το Super League, δεν μας ας τίποτα. Η υγεία σου. Αν δεν το έχεις μαύρο στη Σταυρούπολη. Ισχύει, ισχύει τόσο πολύ. Πάει είναι ότι τα παιδιά μάλλον θα σταματήσουν να έχουν σχολεία έτσι όπως πάει. Και ίσως να παίζουν οι ομάδες χωρίς οπαδούς. Αυτό είναι εκεί πάει. Θα το δούμε στο γράφος να μην παίζουν. Τσαου, 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 φιλιά, φιλιά. 2-31-0-2-8-3-8, για πάρε τον αγαπημένο σου έτσι. Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά, ολοκληρώθηκε το έργο τους. Αυτό το γέλιο, δηλαδή. Σημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά, ολοκληρώθηκε το έργο τους. Σου λέω, θα χρησιμοποιηθεί από αμερικάνικες sitcom αυτό το γέλιο να πέφτει πάνω σε αστείο. Προσπαθούμε κι εμείς εδώ, κάνουμε χαβαλέ, κάνουμε αστεία, χιούμορ, προετοιμάζουμε την εκπομπή, γράφουμε κείμενα, ιστορίες τέτοια και έρχονται εδώ, έχει την ίδια η ζωή. Και σου παίρνει το ψωμί. Κεφαλιά. Τι να κάνεις μετά από αυτό, τι να προσπαθήσεις. Ο παδί λέει, βλέπω εδώ στο Πάρο 24, ο παδί της Ντεχάκ έκανα ντου και έδειξαν συστήματα στους παίχτες. Ναι, ρε, έκανα ντου στην προπόνηση να πέσουν υπό τελευταία αυτοί και τους κάνανε ανάλυση.
οπαδοί του Ριπρές είναι αυτοί, δεν είναι τη The Hag. Απίστευτο. Δεν υπάρχει θεϊκή στιγμή, θα το κάνουμε κάποτε, πιστεύω. Στον πάω, okay. Ναι, ναι, να πάω. Ξέρω και ποιους θα στείλω. Παίξε, παίξε. 4-4-2. Δεν κάνεις αυτή την κίνηση. Δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ πιστεύω θα έχει μέσα 17. Και δουλειά έχεις εδώ. 17 παίχτες θα έχει μέσα η δεκάδα. Σίγουρα. Γιατί δεν δίνεις βοήθεια στον Μπάκρε. Πέταμα. Δεν έχουν γίνει και παλαιότερα επιμανάβει κάτι επισκέψεις, κάτι τέτοια. Κοίτα, εκεί ήταν ξεκάθαρη επιχειρηματολογία, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. καλά, υπάρχουν πεσήματα θεϊκά τώρα, εντάξει, έχουν υποθεί ατάκες, δηλαδή. Καιρό έχουμε. Σιγά σιγά. Over μισό μέχρι τέλος σεζόν παίρνω. Over μισό. Ναι, ναι. Over μισό. Αλλά πλέον έχουν εμπλουτιστεί γνώσεις μας στο λεξιλόγιο μας. Οπότε μπορούν και οι οπαδοί να είναι παρεμβατικοί με πιο τεχνικούς όρους στην προκειμένη φάση. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που μας λέει: φανταστείτε, λέει, να σας πιάσει ο κορονοϊός και να αποκλειστείτε στο στούντιο, να μπείτε σε καραντίνα και να κάνετε όλη μέρα εκπομπή. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Θα μας αναζητά και εμάς η αστυνομία σαν την Καστοριά. Θα τον βρούμε, θα τον βρούμε τον παθόντα και θα τον φέρουμε στις αρχές. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Αναζητούνται, λέει, στη Θεσσαλονίκη τρεις ταξιτζίδες που μετέφεραν την 38χρονη που διαγνώστηκε με κοροναϊό. Έχει πήρε τρία ταξί. Αυτό σημαίνει ότι είσαι, να πούμε, δεν είσαι ο δικαιώτη. Το φυσάς το χρήμα να πάρεις τρία ταξί. Σκέψου σήμερα δηλαδή τι επικρατεί στην πόλη. Πιστεύω ότι σε όποιο ταξί και να μπεις θα σου πει ο ταξιτζής ότι εγώ είμαι αυτός που μετέφερε την 38χρονη και θα σου πω από πρώτο χέρι πώς καταπολεμάμε, όπως ζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, να μεριμνήσουν οι φίλοι αυτοκινητιστές, να μας μεταφέρουν τεχνογνωσία που προφανώς και κατέχουν στο να αντιμετωπίσουμε τον συγκεκριμένο ιό. Γράφει ο άλλος. Δύσκολο, λέει, να αφήσουν τη διάλεξη στη μέση για να τους ειδοποιήσεις. Πρέπει να τους αντιστήσουμε στα πανεπιστήμια, σε χώρους έτσι μετάδοσης γνώσης. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Πού είσαι εσύ, ρε? Είσαι εσύ. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Κολλώ το φόρο, Μπάτμαν. Καρναβάλια, καθαρά Δευτέρα δεν έχουμε. Μέχρι την Κυριακή της αποκρέασης. Σε Δευτέρα αρχίζει η νηστεία. Κάνεις, Λόρδα. Κι όμως κάνεις λάθος. Καρναβάλια έχουμε και την καθαρά Δευτέρα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί Χριστουγεννιάτικη, άφεη, άφεη. Στο Σοχό. Στο Σοχό. Στο Σοχό έχει καρναβάλια. Πώς θα το κάνουμε? Αποκλείεται, φίλε. Αλλάξει την παράδοση τώρα. Έχω πάει δύο φορές. Εγώ ξέρω το ακούγμα. Καθαρά Δευτέρα έχουνε. Τους κουδουνοφόρους. Το παιδί στα καρναβάλια είναι κορυφαίο τώρα. Μην τον πας κοντά. Καρναβάλια 24. Μα τον θίγεις, τον θίγεις. Μπορούσε να με φανταστήσει μόνος του τότε. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο. Βεβαίως, πάρα πολύ. Βασικά έγινε 1-1 και 1-2 γιατί δεν μπορούσα να γυρίσω τη μία πλευρά του τείχου στην άλλη. Τι, δεν μπορείς να γυρίσεις? Το άσπαν Ολυμπιακό. Τη μία πλευρά του αυτού μου στην άλλη. 1-1 και 1-2 στο 119. Και στο 120 είχαμε ένα Ομπαμεγιάνγκ. Ένα Ομπαμεγιάνγκ πρέπει να έχει πάθει κεφαλικό το μισό Emirates. 119, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Αυτό πονάει πολύ. Τέλος πάντων, εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Πάοκ έκανε από κοντέρα στην Μεταγοράκη μια πενταετία φοβερή στο Europa League. Με προκλήσει, έστω έπαιζε μέσα Δεκέμβριο. Και βάλε κάτι Φιωρεντίνα, κάτι Ούντινε, κάτι. Πήγαινε να μπορεί να τραβούσε και μέχρι Φεβρουάριο. Λοιπόν, αυτό παιδιά ο Πάοκ τώρα. Το έχασε φυσικά τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε ο Ολυμπιακός. 25 χρόνια ξέρω εγώ, με φτάρες, με φάπες, είναι δυνατόν να μην έχει αποκτήσει DNA? Δηλαδή μην παραξενεύονται μερικοί δηλαδή τώρα που ο Ολυμπιακός δηλαδή μπορεί να είναι λίγο τυχερός, λίγο ρε παιδί μου. Δηλαδή μην παίξουμε με Manchester, ας πούμε, ούτε με Inter. Ας παίξω, έχει, διάβαζε πάθημα κάτι. Έπαιξε με την Arsenal και την απέκλεισε, δηλαδή και ποια ήταν. Δηλαδή και μπορεί να πάει. Δηλαδή εγώ αν ήμουν γάβρος, οι αντιπολίτες, καλά αυτή η λέξη απαγορευμένη, οι αντιπολίτες μου θα ήταν εκεί, θα έλεγα καλά. Εδώ μια μπράγκα έχει πάει δύο φορές, μια στον τελικό και δύο φορές στις τέσσερα. Δηλαδή δεν μπορείς να μας φας στις 8 πάνε μας τουλάχιστον την πρώτη φορά και μετά στις 4 τόσο βουφή ρε παιδί μου.
Ξέρεις να πέρα, ξεκίνα σιγά σιγά ζεστά σου, Batman, πες τη λέξη μαγική. Μόνος σου, μάλιστα. 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 Yeah. Έγινε, τσάω. Φορτσάτος ήτανε. Καταιγιστικός. Πολύ σκουπιά ο ψηλός. Τρεξίματα μέσα, φυσική κατάσταση. Τρεξίματα των ματατζίδων με πολιτικά, τα είδες θες. Ναι, πώς δεν τα είδα, εννοείται. Εν τω μεταξύ σκαρφαλώνουν τα καγκελά από δίπλα το πρωτάκι. Είναι ανοιχτό. Ναι, ξέρω, εντάξει, αλλά... Το παράτης. Δεν ξέρω σε ποιο κράτος, ας πούμε, αυτή η κοινωνία, οι δημόσιοι λειτουργοί δεν θα κληθούν, ας πούμε, να... Δεν θα κληθούν. Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Με πολιτικά να παίρνουν ασπίδες, κράνη, να πετάνε πέτρες, να βρίζουν, να κολοδαχτυλίζουν και άλλα πολλά όμορφα. Αυτό με το κολοδάχτυλο, δεν είσαι 6 χρονών. Και όμως, ναι, καθώς φεύγει το καράβι. Και καθώς φεύγει το καράβι, είχαμε και κολοδάχτυλα την ώρα της μανούλας. Ναι. Ναι, δηλαδή δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Κοίταξε, όταν είσαι 21-22 χρονών. Όσο είναι αυτό. Δεν είδες κάτι ηλικίες. Ναι, κάτι ηλικίες. Όταν έχουν γίνει πλέον προσλήψεις fast track, χωρίς να εξετάζονται ποινικά μήτρωα, χωρίς τίποτα. Ελάτε εδώ να στελεχώσετε, ας πούμε, τον κρατικό μηχανισμό, χωρίς επάρκεια, χωρίς εκπαίδευση. Μια και τα προηγούμενα χρόνια η εκπαίδευση απέδωσε. Μια χαρά εκπαιδευμένος, γυμνασμένος σου είδα. Ναι, έτοιμη, σαν ντου, καλή ήταν. Ναι. Προφανώς ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκε μια τέτοια τεχνογνωσία του παρελθόντος. Ναι. Δηλαδή, πρώτα ζούμε και μετά κάνουμε. Mm-hmm. Εξάλλου. Για αυτούς που ενίστανται, παιδιά, αυτός είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Yeah. Αυτό κάνει τόσα χρόνια και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Γέρασα με τον Νίκο τον Κοκκόλη, του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ. Νικόλας, εντάξει, έχει μια πολιτική στάση πολύ όμορφη τόσα χρόνια. Και γράφει, καλά είναι δυνατόν, λέει, να βαράνε Έλληνες, γιατί δεν λέγανε πολύ, είναι να βαράνε Έλληνες. Ναι. Δεν λέει, παιδιά, τόσα χρόνια δεν βαρούσαν Εσκιμώους. Έτσι ακριβώς. Ξαφνικά ανακαλύψαμε την ενδοφιλετική, ας πούμε, διαμάχη. Τέλος πάντων. Κάνουμε διαλυματάκι. Μάλλον τι βαράνε οι γραμμές, εδώ πιάσαμε τα δικά μας. Άντε, ας πάρουμε γρήγορα τις γραμμούλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, ακούγεσαι. Έλα, βάλε μουσική, περίμενε μουσική. Πρέπει να ειδοποιείς, ρε. Ναι, να ειδοποιείς για να σου έχουμε το... Να σου έχουμε εδώ πέρα. Είναι ο φίλος ακροατής, για όσους έχουν συντονιστεί τελευταία στην εκπομπή, που γεννήθηκε στους Ανθόκηπους και μετακόμισε στο Κυρκής, μια ιστορία βγαλμένη από τη ζωή. Ωραία. Ξεκίνα. Ρε, τις μέρες, οι Αργιανοί τι χαίρονται. Έτσι πολύ απλά. Τι? Οι Αργιανοί, λέω, τι χαίρονται. Δεν είδα κανένα χαίρονται, σοβαρά. Ναι, ρε. Έχω ήδη 2 μηνύματα, 3 μηνύματα. Λέω, τι χαίρονται, ρε, δεν κατάλαβα. Μην τους μιλάς. Περίεργο κι αυτό, ε. Μην τους μιλάς. Περίεργο κι αυτό. Μόνο οι Αργιανοί έχουν να χαίρονται. Όσοι έχω δει, δεν σου δείξει, γιατί είναι καμία 19, 21 κάπου εκείνη, δεν ήθελα να πω σίγουρα. Και λέω, τι ξέρω, τι χάρηκαν αυτοί. Αλλά λέω, τι κόμπλεξ ρε πάω, τι έχει δημιουργήσει. Ό,τι και να κάνουν κατευθείαν μηνύματα, τι έγινε, πονάτε, ότι δεν ασχολείστε με τις ομάδες σας και χάρητε και μόλις σας. Όσο θα πήγε στην Άρσεναλ και παίρνει μηνύματα, τι έγινε, πονάς. Δηλαδή τώρα, τι να λέμε. Ένα δράμα. Να πω ένα πράγμα. Στο Κλικίρ βρήκα Αργιανού, στους Ανθόκηπους που ξέρεις, το πιο κίτρινο πράγμα ξέρεις τι ήταν, ένα γιούγκο που είχε φέρασει από την Ιουγκοσλαβία. Δεν είχαμε κίτρινο, ούτε άρι, ούτε τίποτα άλλο. Δεν είχαμε τέσσερις ομάδες. Εμείς στην Τερψηφαία είχαμε 4-5. Στην Τερψηφαία είχε σύνδεσμο, όταν μεταφέρθηκε από κάτω το σπίτι μου. Είχε εκεί στο τμήμα δίπλα και δεν πέρασε και τις καλύτερες στιγμές. Ναι, για να τα λέμε. Αλλά είναι αυτό. Αλλά όχι, είναι αυτοκράτορες της Δύσης. Έτσι πως αποκαλούνται, οπότε δεν πάω πάσο. Έτσι που λέτε, παιδιά, κάτι ροδάκινα και ένα γιούγκο. Άντε, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του διάφορου. Μόνο πάω. Έτσι, τσάω. Σε όλες τις ομάδες του πλανήτη. Άμα έχεις ξεκινήσει τόσο πολεμένα, τη ζωή σου. Γίνεσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Φίλε. Είπες ένα πολύ ωραίο πριν, ότι 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζοι δεν πιστεύω να υπάρχει delivery. Δεν είναι αυτό, είναι η έκταση. Δηλαδή, δεν φίλε τώρα, εγώ που παρακείνω από τη Σαγκάη. Υπάρχει συνάδελφος στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου. Πήγε με το τρένο για να καλύψει κάτι αγώνες
και κατέβηκε 800 χιλιόμετρα μετά. Έκανε λάθος τη στάση. Ναι. 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή ήταν να κατέβει Θεσσαλονίκη και κατέβηκε Καλαμάτα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν μιλάμε ότι έχασε μια στάση 2 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι ήταν η επόμενη στάση 800 χιλιόμετρα μακριά. Δεν ξέρω αν ήταν η επόμενη, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν δύσκολα τα δύσκολα, ναι. Δεν πειράζει. Πρέπει, αυτό έπρεπε να γυριστεί του συγκεκριμένου συναδέλφου, όλη η παρουσία του εκεί. Μυθικές στιγμές. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι να επιστρέψουμε να έχουμε και λίγο χρόνο. Για το λαό, την ιστορία, θα ξαναφέρουμε εμείς ραδιοφωνία. Σήμερα στα ΝΑΚ στις 6. 6 δεν είναι, 6.30. Έτσι να το δω λίγο το mail. Πάτε από τις 6 να είστε σίγουροι, ξέρεις. Σωστό. Στις 6, στα ΝΑΚ σους, Αριστοτέλος Τσιμισκή γωνία, θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Για υπογραφές στους νεαρούς θαυμαστές του. Τάνα Ξούς που είναι ο επίσημος προμηθευτής της ΠΑΕΠΑΟΚ και είναι ένα από τα happenings που έχουν συμφωνηθεί εξ αρχής. 1966 μέχρι και σήμερα μια εταιρεία που αναπτύσσεται καθημερινά. Τάνα Ξούς, Τσιμισκή, Αριστοτέλους, Γωνία, Αγία Σοφίας και Μετετερένιαν Κόσμος. Με Αλέξανδρο Πασχαλάκη σήμερα στην Αριστοτέλους με Τσιμισκή Γωνία. 2-3-11-2-41-508. Τι είναι αυτό, το τηλέφωνο της Αναδομό. Αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό για ανακαίνιση σπιτιού ολόκληρου ή ξεχωριστά μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, Αναδομό Παύλα ανακαίνιση.gr και 2-3-11-2-41-508. Χρειάζεται επώνυμα μοντέλα ταμιακών μηχανών και υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη. Χρειάζεστε όλη την γκάμα των μηχανών γραφείων που είναι απαραίτητη σε μια επιχείρηση. Χρειάζεστε ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιοληψίας αν έχετε εταιρεία εστίασης. Data Spot Σωτηριάδης. Καλυθέας 60 ως Αμπελοκήπους, σωτηριάδης.com.gr και βέβαια 2-3-10-5-77-037. Συμφτετέλη. Ωπα. Όχι να χαρώ. Γελματάκι. Ναι. Και επιστρέφουμε. Δεν γίνεται να παίζω τέτοιες μουσικές. Αυτή η πατέρα, γρουπάρα. Καλή, δεν ήμουν ποτέ. Οκ, okay, ρε παιδί μου. Ήμουν. Είναι, είναι βρώμικο. 2-3-1-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Με το ψυχιατρίο, κανένα τεταρτάκι, φίλε μου Σταύρο. Ξεχάσαμε τα πολύ σημαντικά. Εβδομάδι σιγά-σιγά. Στη ζωή μας, γιατί έχουμε την τέταρτη σοβαρή Σαββατοκύριακο. Καλώς έχω το πραγμάτων, δεν ξέρω. Όλα τα παιχνίδια στις 7. Χωρίς αμάν τι τεράστιο ενδιαφέρον, βέβαια από την άλλη. Είναι λίγο πολύ. Μην την αφήνουμε να περιμένει. Από έγινα πάλι. Να παίρνω τηλέφωνο και άλλα. Αλλά ήταν η μέρα σήμερα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Εγώ κοιμήθηκα πολύ καλά χθες. Εσύ. Ήταν άλλο πράγμα, το βλέπεις και το πίστευες, Παναγία μου, έχω και λίγο τύχη δηλαδή. Είσαι και λίγο τυχερός. Αυτό δεν το έχεις ποτέ. Το έχεις σκίσει τα δίχτυα εκεί στο τελευταίο. Παράταση. Και δεν βάζει το... Αυτή είναι η μπάλα. Και χθες, στο Espanyol Wolves, σε κενό... Ο Ποντένσε. Όχι, 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 ένας... Πάλι καλά. Όχι, νομίζω του Αντεμπαγιό ήταν... Σιγά μην είναι ο Σοντομαγιόρ, ο Μπαμεγιά. Μπαμεγιά, κάτι. Ο άνθρωπος, Βαλίγκ. Έβαλε κολλάρα και χάσε. Όλα χάνουν και λαμπαίνουν, έτσι. Μόνο εδώ. Υπάρχει μια περίπτωση του χρόνου να πάρουμε και κανένα. Ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Μην γίνεις κύριε Σάβα, δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα αυτή. Για του χρόνου, με το. Θα παίζουμε. Εκεί με τις Βοσνίες και. Εντάξει, εκεί έχουμε καμιά ελπίδα. Εκεί έχουμε. Αυτό στεναχωριέμαι όμως. Δεν το λέω. Στεναχωριέμαι, δεν μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα. Και εκεί μπορεί να φταίσει η Σταυρό. Ή και όλοι οι Σταύροι του Θεσσαλονίκης. Κάτι συμβαίνει. Γιατί μου θυμίζει, μου βγάζει έναν. Τελικά έχω προπονητή. Δηλαδή, πέρσι δεν τον έβριζες. Βρε και τώρα, χτες τον έβριζα. Και χτες τον έβριζα. Έχω ένα φίλο Ολυμπιακό που τρελαινότανε με τον Βαλβέρδε γιατί ήταν κοντός. Δεν μπορώ. Για ο Βαλβέρδε ήταν τρομερός. Πολύ, ήταν άλλο πράγμα. Στο μεταξύ ξέχασα να σου πω χθες ένα όνομα, έτσι. Που με ρώτησες ποιοι έρχονται εδώ πέρα. Ναι. Το πιο βασικό, Παντελή Διαμαντόπουλο. Τον ξέρεις. Δημοσιογράφος, δεν είναι αυτός, στο Σπορ 24. Ναι, ναι.
Δεν είναι τρομερό. Εγώ ήθελα να. Τη δεύτερη μέρα λέω που πάντα τον διώξουν. Γιατί αυτό ήταν. Έβλεπε άλλη μπαλί. Με κουλούς, έτσι. Έχει και άλλο ρόστερ. Καλύτερο ρόστερ. Καλύτερο ρόστερ. Εμείς ευχαριστούμε. Μην πείτε πώ στον αέρα. Η γυναίκα πήγα στο φαρμακείο. Πήγα στο σούπερ μάρκετ. Θέλεις. Την πληρώνει στην ύφη. Τι τραβά. Γεμίσαμε 20 ευρώ πια. Τα ντουλέπια. Θα πέσω ντουλέπια κάτω στο τέλος. Θα ψαρέψουμε στην Αίγυπτο. Δεν ψαρεύεται. Πώς ήρθα και πώς. Καλημέρα στην Γραβούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Βεβαίως. Σταύρε. Έλα. Καλημέρα. Αυτό είπες ότι έχεις έναν φίλο γάβρο να το κοιτάξει, ρε φίλε. Έχω έναν, αυτό είπα. Δεν είπα. Επειδή είναι τελώς άρρωστος, δεν κόσ. Δηλαδή, είναι τέτοιος. Κυνηγούσε το solid γιατί σημείωνε στο σπλωμάτι. Δηλαδή είναι τέτοιος, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τέτοιους δεν θέλουμε ούτε για να τους λέμε, όχι να υπάρχουν στη ζωή μας. Τέλος πάντων. Για να μην πω ούτε από τους άλλους. Αλλά τέλος πάντων. Θα με πείσω. Γαύρε, κράτα τη γνώμη σου για αυτό. Δεν ξέρει πώς σκεφτόμαστε. Δηλαδή αυτά που λέμε μελετήσει όλα. Θα μας πεις το 50 σε μια πρόκληση και θα μας πεις τώρα ξαφνικά έτσι και ο Πάο κρίμα να μην μπορεί και τι κάνει. Εμείς τα λάθη μας τα βλέπουμε. Δεν είναι τα δικά σας να πούμε. Εντάξει. Πουλήθηκε καμιά λεκουμόσκονη, θα πάρει πιο ψηλά, εντάξει. Πήρε ο ποιος είναι τόσο παδός στο Ολυμπιακό, τίποτα. Λοιπόν, όπως μας γράφουν εδώ οι φίλοι ακροάτες, από τότε που ξεκινήσατε να βάζετε να βρώσει ούτε σημείο. Όπως και θα κάνουμε. Νικήτρια Αστήρη. Ξάνθη ΠΑΟΚ διπλό. Έλα ρε, ξέρεις. Αδιάφοροι, Ξάνθη ενδιαφερόμενος ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός Πανετολικός, με τις Δάφνες Μαμούσου του κουτσά. Θα τον πάρει το παιχνιδάκι ο Ολυμπιακός. Φτάσαμε στο 1-3 μέχρι τώρα. Ναι, ωραία, καλά τα πας, καλά τα πας. Πανιόνιος ΑΕΚ, τριάδα. Ωραία. Όφη Λαμία με νίκη Όφη. Εύκει λίγο παραπάνω, ναι. Όφη να 20. Με νίκη Όφη μπαίνει στους 6, ναι. Τετράδες έχω. Ωραία. Σίγουρα κάτι θα σπάσει από αυτό. Από αυτά τα 4 τίποτα. Δεν 2.000 στην άκρη. Που ο Κατοκυριακό. Πάλτε Δευτέρα, βόδια. Ναι, με. Εντάξει. Με μια τετραδούλα, τα χιλιαρικάκι 2 και τα κάνεις 4. Mm-hmm. Απλά είναι αυτά. Κλείνεις 7 η ώρα τα κινητά και τις τηλεοράσεις και ανοίγεις 9. Ναι, ναι. Εντάξει. Έχει και τον Αστέρας. Ο Αστέρας είναι ενδιαφερόμενος αν δεν κερδίζει Όφη. Ναι. Αν δηλαδή γίνει καμιά κουτσουκέλα και πάμε κηδεία, δεν κερδίζει Όφη, τότε μπορεί να είναι διπλό ο Αστέρας Τρίπολη στη Λάρισα. Mm-hmm. Παναθηναϊκός Βόλος. Αν δεν είναι πλέον 60 να το κάνουμε πεντάδικο στο χιλιάρικο. Και Αντελίδη στο Άρισα Τρόμητος έχουν βαρεθεί να βλέπονται. Ναι. Στις χειραψίες θα έχουν μούντζες στην αρχή. Ο Άρης είναι σκασμένος, θέλει να πάει στα play-off. Λόγι που έχει εξασφαλίσει ούτως ή άλλως την παρουσία του. Δεν θα πάει να παίξει play-out. Άρα λοιπόν. Με Ευρώπη. Γιατί ο Άρης. Ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός. Ανάλογα, αν ο Παναθηναϊκός διατηρήσει την τιμωρία του. Πιστεύω εξαιρετικά δύσκολο. 90% να. Δηλαδή. Ναι. Όποιος μπει εξάδα έχει την Ευρώπη στο τσεπάκι. Έχουμε να κάνουμε. Το Άρης Ατρόμητος νομίζω είναι under. Ναι, τα κάτι. Ναι. Αν και τελευταία αγωνιστική ο Άρης πέρσι με την. Βάζανε γκολ για 6 ζωές. Να το πούμε και αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα κουνηθεί φίλο. Ξάθη ΠΑΟΚ. Το πήγε να βάλει γκολ από το Πασόκ. Ωραία, να στο δώσω εγώ 3.50 τα παίξε μένα. Ναι, 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 ναι. Πώς θα θέλεις, ρε, στα βάλα, ρε. Έλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση με την Super League. Θύμα play-off ξεκιπάκι. Κλήρωση μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω, διάπειρη. Ναι. Εμένα, γιατί να ξέρουμε, σαν ερωτική εκπομπή. Όχι, okay, δεν ξέρω εγώ πότε παίζουμε, ποιες είναι αυτά, ρε. Εγώ δεν το είχα ποτέ. Τι ώρα έχει προπόνηση η ομάδα. Με στείλω ένα μήνυμα, τι ώρα προπονεί η ομάδα. Εγώ θα προπονεί η ομάδα. Να πάει, πε τον άξονα. Τι σε νοιάζει, δηλαδή, τι ώρα προπονεί η ομάδα. Ο Χρήστο μα έχει στείλει ένα διασκευασμένο τραγούδι για την Θεσσαλονίκη και τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού. Θα το τραγουδήσω λοιπόν. Είναι βασισμένο στο γεια σου Μάκη, λίγο με τον τόνο, παιδιά. Μπορεί να μην βρούμε. Γενικά δεν τα έχουμε βρει πολύ με τον τόνο. Μαλαισία παίζει. Έπαιξε. Ούτε η Manowar. Τέτοια εισαγωγή. Οπα! Έλα! Αλλά! Αλλά! Τα κάποιο γυρίζει από ταξίδι
μακρινά. Αυτό λέω στο τείχος ο κανονικός. Ναι, 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 ναι. Στο βαρδάρι θα λέει φίλοι το. Μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα τείχος. Γεια σου μάνα Σαλονίκη. Γεια σου γρήπη του Βόρμπα και Βαρδαλά. Το γεια σου καταλαβαίνεις αψού, δεν σου λέει άλλος γεια σου. Γεια σου νύφη του Βόρμπα. Σε γιατί τώρα θα έχει και εισαγωγή, πάμε στο κουπλέ. Πάμε κατευθείαν στο κουπλέ το τρώμε. Θα βάλεις καμιά λέξη. Ναι, εγώ φίλος είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αλλά έχει πολύ σαν... Την Αιγαία. Εγνατίας λέει Αθηναίος. Ρωτά ένα Σαλονικιό. Ας σου πει την Καμάρα. Και για τον κορό. Όλοι μαζί φτούσας. Μη σας ματιάσουμε. Αψούσας. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής. Έχει κι άλλο κουπλέ να μην το πω ρε παιδί μου. Έβαλες δύο λέξεις σαν τραγούδι. Δεν το έγραψα εγώ, το έγραψε ένα πρόβα για τη σημερινή εμφάνιση. Νέγκρο παίζουμε αύριο στο Φούιτ στα Γρεβενά. Αδρακούκο και Times. Κοινό live στο πεζόδρομο. Τα δύο μάλλον με στο μαγαζί του. Και αποφασίσαμε να μα βάλει να παίξουμε στο πεζόδρομο. Ποιο πεζόδρομο? Εκεί, στην Πτολεμαϊδα. Πόσου να έχει μωρέ πεζόδρομου. Πτολεμαϊδα, Πτολεμαϊδα. Ιού νομίζω σήμερα. Και σαν τον Γέρα Πετρίτη και εμένα. DJ. Μπίζει ασύρματο ίντερνετ υποστήριξη δικτύων στο 2-3-4-4 σταθερά υψηλέ ταχύτητε και χωρί διακοπέ. Αλλά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Κατάστημα εστίαση. Μπίζει είναι η κατάλληλη. Θέλεις ταμιακές μηχανές, θέλεις όλη την γκάμα μηχανών γραφείου, θέλεις σύστημα παραγγελιοληψίας, Data Spot Σωτηριάδης σου δίνει τη λύση 2-3-10-57-577-037 και σωτηριάδης.com.gr. Αξιόπιστος συνεργάτες είναι στην Αναδομό, αναδομό.pavlanakennis.gr και 2-311-241-508 και σήμερα στις 6 Αριστοτέλους η Μυστική Γωνία, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα είναι στα Νάξου. Υπογράψει αυτόγραφα στο τέλος της Μυσκή και Αγία Σοφία και με 50% την περίοδο. Ακολουθεί η εκπομπή που δεν βρήκε όνομα και έκλεψε τις Πέρσες, είναι η μελλοντική ζώνη του Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι, το Στέργιο δεν τον έχω δει ακόμα. Κλείς να κολλήσε τίποτα. Δεν ξέρω. Αν ένας ακόμη κολλήσε. Θέλω να έχουμε ένα δικό μας για να λέμε. Λέμε την Τρίτη τώρα, Σταύρε. Δεν ξέρω να το πει. Ετούς, ιστορίες. Θες να θες να κάνεις Δευτέρα εκπομπή, ουλά. Δεν έχουμε Δευτέρα εκπομπή. Καθαρά Δευτέρα είναι. Θα είσαι και την Τρίτη και θα δω Τετάρτη. Να τα. Εδώ πάω κινδυνεύει να πούμε και.